Εγώ τώρα θέλω να καλημερίσω έναν άνθρωπο που είναι παρελθόν παρόν και λειτουργεί με όλους μέλλοντος 365 μέρες το χρόνο για αυτά τα 49 χρόνια φέτος και όχι μόνο, το Δημήτρη Παπαχρήστο. Καλημέρα σας. Να είστε καλά, γεια σας. Κύριε Παπαχρήστο, τα λέμε συχνά, πυκνά, αλλά τα λέμε κυρίως κάθε 17 Νοέμβρη και θέλω ειδικά φέτος να σας ρωτήσω πώς νιώθει ένας άνθρωπος από το στόμα του οποίου ακούστηκαν οι τελευταίες φράσεις με την είσοδο του ΤΑΝΚ στο Πολυτεχνείο, να ακούει όλες αυτές τις θεωρίες επανατοποθέτησης, ανατοποθέτησης, αναθεώρησης. Πόσο πολύ έχει ενοχλήσει αυτή η ιστορία? Κοίταξε, για να τα κάνουν αυτά σημαίνει ότι το Πολυτεχνείο δεν τους ενοχλεί απλώς, είναι επικίνδυνο για τους ίδιους, αλλά είναι και ένα αγκάθι στα μαλακά της υπνώτουσας κοινωνίας μας. Δεν είναι ούτε 25 Μαρτίου, ούτε 28 Οκτωβρίου. Είναι εξέγερση. Είναι καθημερινή εξέγερση για τα δικαιώματα που τα εξαφανίζουν και μάλιστα νόμιμα. Έχουμε μια ολιγαρχική, αντιπροσωπευτική, πρωθυπουργική δημοκρατία όπου την έχουν φέρει στα μέτρα τους και μας καθιστούν και συνενόχους και συνυπεύθυνους. Αυτά τα μέτρα που παίρνουν δεν θα τα παίρνει ούτε η Χούντα, θα γινόταν χαμός. Αλλά γίνονται με την κάλυψη την νόμιμη υποτίθεται ή τη δημοκρατία, αφού την έχουν φέρει στα μέτρα τους. Δεν έχει δικαιωθεί ο αγώνας μας. Ο αγώνας συνεχίζεται, έτσι είπα, η τελευταία μου κουβέντα αυτή ήταν, με τα όπλα που διαθέτει ο καθένας. Θεωρώ ότι δεν έχουν ανάγκη για δικτατορίες τώρα. Στρατοκρατία έχουν ήδη και με την αστυνομία, αν δείτε και τι γίνεται και στην Αθήνα, αν δείτε τι θα κατέβει σήμερα κάτω στην συγκέντρωση θα καταλάβετε. Είναι μια κατάσταση απαράδεκτη και εγώ δεν είμαι σήμερα στην Αθήνα, τώρα είμαι στη Σκιάθο, αύριο θα είμαι στην Πελοπόννησο, την άλλη θα είμαι στη Χαλκίδα, την άλλη θα είμαι στην Κρήτη. Δεν είμαι τρεχαλάτζης. Αυτό που μετράει είναι οι νέοι να καταλάβουν γιατί από μόνοι τους είναι κληρονόμοι αυτής της ιστορίας. Γιατί το Πολυτεχνείο είναι ένα ιστορικό γεγονός μεν, αλλά είναι και ένα συμβολικό γεγονός. Και την ίδια στιγμή είναι και σταθμός ανεφοδιασμού για να πάρουν εφόδια για να συνεχίσουν τον αγώνα από εκεί που δεν μπορέσαμε εμείς. Δεν είναι παίξε γέλαση, το ξέρουν. Το αγκαλιάσανε μέχρι ασφυξίας. Και δεν έχει δύο κλήτες από λίγο κατηγορούν κάποιους που πιάσανε δουλειά ή γίνανε παράγοντες ή οτιδήποτε. Πέσε ήταν 10, 15, 20. Οι νεκροί πιάσανε καμιά δουλειά. Και δεν παραδεχόντουσαν ότι είχαμε νεκρούς. Μην πω τώρα, οι ανώνυμοι άνθρωποι που έχουν επώνυμο εκεί πέρα και όνομα, πού είναι αυτοί, είναι ξεπουλημένοι, φταίει η γενιά του Πολυτεχνείου για όλα ό,τι συμβαίνουν. Αυτοί οι ρουφιάνοι, αυτοί οι επαγγελματίες πολιτικής. Αλλά τα βρήκανε και τα κάνουν με ένα λαό απογοητευμένο, με ένα λαό που μπορεί να πάει να, ούτε καν να πάει να ψηφίσει, το μεγαλύτερο κόμμα θα είναι η αποχή. Κακώς, για μένα πρέπει να κατέβουν κάτω. Πρέπει να γίνουν ενεργοί πολίτες, να πάρει αξία και νόημα και η δημοκρατία που λένε μπλα 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 δημοκρατία με κλέξανε. Ούξα από εκεί, ρε. Αν βγαίνανε τα αποτελέσματα από τις κάλπες θα είχαν απαγορεύσει τις εκλογές οι ρουφιάνοι. Τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά, γι' αυτό μιλάω έτσι. Γι' αυτό και δεν στέκω πουθενά. Γι' αυτό γράφω βιβλία, γι' αυτό δεν κάνω τον εξάγγελο, ούτε τον τύπο ο οποίος πάει να έτσι εξεσηκώσει τα παιδιά. Όχι. Γνώση, μνήμη, καλλιέργεια της μνήμης, γιατί αν δεν την καλλιεργήσουμε θα γίνει ο εγκέφαλος χέρσο χωράφι και θα φυτρώσουν γομαράκα ή θα υπάρχουν τα γαϊδούρια να τα φάνε. Η μνήμη είναι η ίδια μας ύπαρξη. Αντιστέκεται και στη φθορά του χρόνου και σε κάθε μορφή εξουσίας. Δεν είναι επεξεγέλα στο Πολυτεχνείο. Και θα το, όσο πάει ο χρόνος εκεί που πιστεύανε, έλα μωρέ, θα κάνουν διαδήλωση πάλι, θα γίνουν επεισόδια, θα πάνε μέσα στην Αμερικάνικη πρεσβεία. Όχι, δεν είναι έτσι. Γιατί στην επαρχία αυτή τη στιγμή που είμαι, γιατί τα παιδιά νιώθουν κάτι? Τι είναι αυτό? Πήγα σε ένα δημοτικό για να χαιρετήσω τα δασκάλους και βλέπω μήλο, να ένα μήλο. Λόλα, να ένα μήλο. Εδώ λένε τα παιδιά, εδώ Πολυτεχνείο, χωρίς να ξέρουν τίποτα. Είναι η αλφαβήτα της ζωής τους. Η εξέπλυνε την τροπή της πατρίδας μας, βρε. 6 χρόνια είναι πολλά, δεν θα γίνουν 7 φωνάζαμε, ρε. Δεν φταίει και ο ελληνικός λαός που ανέχθηκε τη Χούντα.
σε ένα μεγάλο βαθμό. Ξελασπώσαμε και αυτή την τροπή ρε, των γονιών μας ρε, και της πατρίδας μας ρε. Εδώ τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά και εσείς μου ρωτάτε τώρα αν ήταν ή δεν ήταν και πώς ήταν. Θα βρουν και το δικό τους δρόμο και θα κάνουν τα δικά τους πολυτεχνία. Εμείς το πολυτεχνείο δεν θα το περιορίζαμε εκεί. Στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, ξέρεις, σηκωθήκαν οι φοιτητές. Ένα πολυτεχνείο θα γινόταν όλη η Ελλάδα, βρε. Γι' αυτό μπήκανε μέσα στη νύχτα και κάναν την βρωμιά τους, σκοτώνοντας. Γιατί θα κατέβαινε ο κόσμος κάτω πάνω από ένα εκατομμύριο. Δεν μπορούσαν ούτε τα τάξη να κυκλοφορήσουν. Δεν έτσι μπήκανε, νομίζω, στοιχεία, μπήκανε μέσα. Ξέραν πολύ καλά την άλλη μέρα δεν θα στεκόντουσαν. Και να, επειδή άλλο να μιλάμε για το παρελθόν και να μένουμε εκεί, και άλλο να γυρίζουμε πίσω για να πάρουμε φόρα να εκτιναχθούμε στο μέλλον που πάνε να το κόψουν το μέλλον από τα ίδια μας τα παιδιά. Δημήτρη Παπαχρήστο. Ναι, λέγε, ό,τι θέλετε. Όχι. Το θεωρώ βεβήλωση να σε διακόπτω, αλλά θέλω να σου βάλω δύο ζητήματα που θέτουν εδώ από το πρωί ακροατές. Το πρώτο είναι το εξής. Η Χούντα, μου λένε, ήταν ντρέτα με το πρόσωπό της, όχι προσωπείο, πρόσωπο, Χούντα. Σήμερα στο όνομα της δημοκρατίας γίνονται χειρότερα, μου λένε εδώ, εγκλήματα. Μπράβο, αυτό δεν είπα λίγο πριν, και βέβαια γίνονται χειρότερα. Δεν θα τολμούσε ούτε η Χούντα να πάρει τέτοια μέτρα ρε, που πήρε. Ρε. Και τώρα κάθεται και ασχολούνται και πράγματι. Ασχολούνται οι Ρουφιάνοι με τις υποκλοπές, έτσι. Παραδέχονται τίποτα. Δεν μας παρακολουθούν. Τώρα, αυτή τη στιγμή και γίνεται χαμός, τάχα μου δίθεν, πέστε ονόματα, ποιος είχε αγοράσει την μέθοδο τάδε. Αυτή η Ρουφιάνη, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, παρακολουθούν τα σύμπαντα και ένας παρακολουθεί τον άλλον. Υπάρχει πολιτική. Καθόρεται εκεί πέρα και σε καραγκιόζεσαι άμα και βγάζουν λόγους. Και το δεύτερο που μου θέτουν είναι ότι αυτή η απόπειρα επανεγγραφής ιστορίας στο όνομα ότι η δημοκρατία που έχουμε σήμερα όπως την έχουμε δεν είναι καλύτερη από τότε. Μου λένε ότι φτιάχνεται και ένα άλοθη, ότι πρόσεξε το λίγο, ότι μα το Πολυτεχνείο έφερε την πτώση Παπαδόπουλου, την άνοδο Ιωαννίδη και την Κυπριακή τραγωδία. Ανάλυση από τα Λίδλ. Να σου πω, αυτοί που τα λένε, ναι, ας δούνε τη δίκη που είδα προχθές που πήγα αστυνομική να μιλήσω της Χούντας, να δεις τι λέει αυτό το καθήκιο ο Παπαδόπουλος που έκλαιγε και όλες, εγώ λέει δεν θα το έκανα το Πολυτεχνείο, άρα φταίει ο Ιωαννίδης που τα ανέτρεψε. Και τι λέει ο Παλαΐνης εκεί πέρα το δεξιχέρι του Ιωαννίδη. Είχαμε προγραμματίσει 1,5 μήνα πριν το Πολυτεχνείο να γκρεμίσουμε τον Παπαδόπουλο. Και ήταν προγραμματισμένη και η προδοσία στην Κύπρο. Και ήταν άοπλα τα παιδιά κάτω και κάνετε πραξικόπημα. Έχω πάει στην Κύπρο και πονάει η ψυχή μου, είναι μια ανοιχτή πληγή. Μην ακούσω κανέναν υπερπατριώτη, φασίστα, καθήκη να μιλάει για Ελλάδα. Θέλει σκότωμα, είναι ανθρέλινες, θα φύγουν από εδώ. Ούτε τη γλώσσα δεν ξέρουν. Και βγαίνουν τώρα και μια δίκη εκεί πέρα, χρυσαυγίτες, 7,5% να πάνε. Δεν πάει στο διάλο. Άμα έχουμε τέτοια κοινωνία, τότε θα συνεχίσουμε 1,000 πολυτεχνία. Μπιριμπίρ μπακάρ του για Μάρκο Πάρ, λέει μια παροιμία. Τούρκικη. Όταν ένας τρώει και ο άλλος κοιτάει, το κακό από εκεί ξεσπάει. Θα το δούνε μπροστά τους. Έρχεται και πείνα. Πόλεμο έχουμε όλοι από πάνω. Πόλεμο προετοιμάζουνε. Ξεσηκώθηκε η νεολαία και έκανε το Μάιο 68 ενάντια στον πόλεμο του Βιετνάμ. Και πόλεμο έχουμε στη γειτονιά μας. Και καθόμαστε εκεί πέρα και τι περιμένουμε, ρε. Τι περιμένουμε. Να μας σώσουν αυτοί. Και από το σωτήρες ποιος θα μας σώσει, ρε. Μην αρχίσω. Κρίμα που δεν είμαι εκεί να μην πάρω διάλος. Δημήτρη, να είστε καλά, ειλικρινά το λέω, να είστε καλά. Γιατί δεν είναι κουβέντες έτσι αυτές. Ναι, καταλαβαίνω γιατί όμως. Να διαβάσουν και το βιβλίο τελευταίο που βγαλα. Το Άχμουλο σκοτωμένο κουβαλάει 100 χρόνια ιστορίες αυτού του τόπου. Από το χωριό μου που ήρθαν πρόσφυγες από την εργατική καταστροφή μέχρι το 1922. Και έχει όλη την διαδικασία πώς δημιουργήθηκε αυτό το κίνημα. Αυτό το λαμπρό κίνημα μέσα στη δικτατορία. Δημήτρη, και με ονόματα και με πρόσωπα και με καταστάσεις. Να σας πω τι μου λέει ο Κανελόπουλος. Στην δίκη που μας δικάζανε, ο Παναγιώτης ήταν τελευταίος πρωθυπουργός. Λόγω γιατί σας πιάσανε, τι έγινε. Έτσι δεν σας βρήκανε ξεβράκουτος. Όχι λέει παιδί μου τι να κάναμε. Λέω πιστεύατε θα έπαιρνε την εξουσία με τα όπλα οι κομμουνιστές. Ναι παιδί μου έτσι μου είχε πει η Κύπη έτσι μου. Τότε δεν κάνατε για πρωθυπουργός. Τώρα τι να πούνε αυτοί οι Ρουφιάνοι ρε. Όλο το συνοθήλευμα από τη μετεφυλιακή περίοδο μέχρι τώρα
έχει βρεθεί να μας κυβερνάει αυτόν τον τόπο και να τον προδίδει, ρε. Και να τον ξεφτιλίζει. Και οι αντιστάσεις θα είναι η δόξα αυτού του τόπου. Δημήτρη, πριν σε αποχαιρετήσω, ξέρω ότι είσαι για να μιλήσει εκεί που είσαι. Θέλω να σε ρωτήσω. Δύο πράγματα θέλω να σε ρωτήσω, γιατί ξέρω ότι το κάνεις και με πολύ αγάπη. Το ένα είναι, σε είχα ρωτήσει πέρυσι και πρόπερσι και ξανά, αλλά πάντα βρίσκεις κάτι από εκείνες τις μέρες και το ξεδιπλώνεις. Δώσε μας μία εικόνα εκείνων των ημερών. Πού έχει τυπωθεί. Μόνο στη λογοτεχνία επανέλθει. Όχι. Ας πάρουν το βιβλίο μου να διαβάσουν. Γιατί μία εικόνα θα μας τη δώσεις. Τώρα, να κάνω ιστορία και να σου πω και να μου πεις, δεν γίνεται. Αν σου πω την τελευταία στιγμή ή την εικόνα μπροστά στο τάξη ή μπροστά στα παιδιά, με τα κορίτσια με τα στήθια μπροστά στου μπάτσου, πεταγμένα και με τα φανταράκια να έχει πέσει και το πουλί του που κρατάγανε το όπλο, τι να σου πω. Περιγράφεται αυτό. Αυτό μέσα από τα βιβλία μου θα τα δείτε. Και από ανθρώπους πραγματικούς. Και από νέα παιδιά. Εγώ μιλάω στο όνομα των νεκρών, βρε. Και ακόμα απορώ πως ζω. Έτσι, τι είναι τα πράγματα. Δεν ξεγέλες είναι. Λοιπόν, ας θα δούμε και διαφορετικά τα πράγματα για να γίνουμε όρθιοι και να γίνουμε άνθρωποι με αξιοπρέπεια. Γιατί υπάρχει αξιοπρέπεια στη ζωή. Δεν είναι μόνο ιδεολογίες και ιδεολειψίες. Εντάξει. Υπάρχει ο άνθρωπος. Εκεί πέρα υπήρχαν άνθρωποι αλληλέγγυοι με συλλογικότητα, με αυτοοργάνωση, με συντονιστική επιτροπή, με γενικές συνελεύσεις. Δεν ήταν μια μεγάλη κομμούνα ήταν. Δεν ήταν έτσι. Άμεση δημοκρατία είχαμε. Με εκλεγμένους εκπροσώπους. Αυτά δεν τα ξέρουν. Γι' αυτό είναι εφικτό να υπάρξει αλλαγή. Αλλά όχι από τις επαγγελματίες της πολιτικής. Δημήτρη Παπαχρήστο, σε ευχαριστώ. Καλή σου ημέρα. Να είσαι γερός.